Ματάρα. Ναι, είναι, είναι αυτό, γιατί μου λέει ο μουσικός συνοητής Νιρβάνα έχουν ζητήσει, λέω, ό,τι θέλουν τα παιδιά. Μου λέει να μην βάλω σασμό, λέω, ό,τι θέλουν οι καλεσμένοι μας. Ροκές. Ροκές, ροκές. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σε αυτή την τελευταία εκπομπή της έκτης σεζόν του «Καλύτερα δεν γίνεται» που φιλοξενούμε, το είπα και πριν, θα το επαναλάβω, ένα από τα πιο θρυλικά τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν σφραγίσει την ελληνική μυθοπλασία. Μαθιός και Βασιλική, μια ανάσα πριν το φινάλε του σασμού, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε με το πιο ζεστό μας χειροκρότημα τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο. Καλώς ήρθατε. Και θέλω να πω ότι είμαι ευτυχής, γιατί με τιμάτε, μας τιμάτε για τρίτη φορά στην εκπομπή αυτή και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ και με χαροποιεί. Κοίτα, είσαι από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Περνάμε κάθε φορά καταπληκτικά όταν ερχόμαστε. Ισχύει. Και για το φινάλε του σασμού, νομίζω ότι ήταν το πιο σωστό σημείο να έρθουμε. Νιώθουμε την αγάπη που μας έχεις, την εκτίμησή σου πολύ, και πολύ. Αυτό σου ανταποδίδουμε όπως μπορούμε κι εμείς. Πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε φυσικά ότι θα παίξουμε το βίντεο της Ναταλίας πρώτα, που έχει διαλέξει μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές. Από την τελευταία φορά που τους είδαμε, είμαι στο φινάλε πια. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι συνολικό, είναι... Όχι, γιατί την έχω αφηγηθεί την ιστορία. Έχεις είμαι αφηγηθεί. Πια γιατί στο έχουμε... πώς φτάσαμε τώρα, στο τέλος. Έχουμε γυρίσει και 500 επεισόδια από μένα. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Έτσι. Και πρέπει να σας πω μετά ότι θα προσπαθήσω να, εκτός από τις δικές μας ερωτήσεις και της Ναταλίας και τις δικές μου, έχω και πάρα πολλές ερωτήσεις, γιατί από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα είστε εδώ, καταλαβαίνετε ότι στα social media μας έχουν βομβαρδίσει. Ναι. Βομβαρδίσει, γιατί έχετε εισπράτετε και οι δύο τη λατρεία του κόσμου. Λοιπόν, το βίντεο της Ναταλίας παρακαλώ πρώτα. Δυο ποτάμια είναι η ζωή καλή. Κυλάνε βιαστικά. Μετά από 3 χρόνια, εκατοντάδες επεισόδια, αμέτρητες σκηνές αγάπης, πάθους, πένθους, συγκίνησης και έντασης, ο σασμός ρίχνει αυλαία και μαζί του μπαίνει τελεία στις ιστορίες των ηρώων που με φόντο την Κρήτη και με όπλο τελικά την αγάπη κατάφεραν να αγαπηθούν και να μας παρασύρουν. Ο ερωτάς μου για τη Βασιλική με έκανε να θέλω να είναι πάντα καλά. Αν ήταν καλά με τον Στεφανή. Τι, δεν θα το έκανες κακό? Ξέρεις πολύ καλά πως όσο ζούσε τον υποστήριζα, του έκανα πλάτες, μέχρι να μάθω για το ξύλο. Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, που συναντήθηκαν με δύο από τους πιο αγαπημένους ήρωες της σειράς, το Μαθιό και τη Βασιλική, αποχαιρετούν αυτή την εμπειρία, έχοντας δώσει την ψυχή τους σε αυτούς τους αιώνια ερωτευμένους, μα και καταδικασμένους χαρακτήρες. Δεν θέλω να σε αντιμετωπίσει έναν κοινό εγκληματία. Θέλω να το εξηγήσει τους λόγους σου. Όσο σκληρή και αν ήταν αυτή η πράξη, μπορώ να του μιλήσω κι εγώ. Να του πω τι περνούσα στα χέρια αυτού του ανθρώπου. Αυτά του τα έχουμε πει ήδη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός είναι ο καλύτερος. Όλα τα λένε πολύ χειρότερα. Πρέπει να του πεις την αλήθεια. Το μεγάλο δίλημα για την ομολογία του εγκλήματος του Μαθιού, της δολοφονίας δηλαδή του Στεφανή, πρωταγωνίστησε στη ζωή του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα, που μετά την απώλεια του γιού τους, Νικηφόρου, ξαναγνώρισαν τη χαρά και την ελπίδα με τον ερχομό της κόρης τους. Με έκανες το πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να είμαι δίπλα σου. Αυτή την όμορφη στιγμή. Αυτό θα έχω μέσα μου, αυτή τη στιγμή μας. Αξιωθήκαμε να ζήσουμε αυτό το θαύμα μαζί. Αυτό θα με κρατάει όσο θα λείπεις. Και ενώ ο Μαθιός αποφάσισε τελικά να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πράξης του, βρήκε το θάνατο από ατυχές περιστατικό λίγο πριν παραδοθεί. Η κόρη του ζευγαριού αποφασίστηκε να πάρει το όνομά του Ματθίλδη. Πρέπει να σου πω κάτι. Όχι εδώ, σταμάτα, θα γίνει πρώτα και μετά. Είναι για το Στεφανή. Έχεις δίκιο, σου γέρο. Εγώ τον σκότωσα. Και παρότι ο Μαθιός και η Βασιλική, που μέτρησαν σ' αγαπώ και δάκρυα, πόνο και χαρά, γέννηση και θάνατο σε ίσες δόσεις, δεν είχαν το happy end που θα φανταζόταν κανείς, στην πραγματικότητα έκαναν πράξη το περίφημο μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Μη μου το κάνεις αυτό. Μη μου αφήσεις. Αδειό. Σου πάνε πολύ τα μαλάκια σου έτσι πιασμένα. Μαθιό.
Κράτα με σφιχτά, ίσως ξαφνικά. Δημήτρη και Μαριλίτα, σας ευχαριστούμε και στο επανειδήν. Παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα, εγώ συγκινήθηκα ξανά βλέποντας το βίντεο, έτσι, δηλαδή στην ουσία είχα συγκινηθεί πάρα πολύ και το έλεγα και στο Δημήτρη μόλις ήρθε, η σκηνή του θανάτου του Μαθιού, ίσως επειδή και η ερμηνεία σου ήταν τόσο αφαιρετική και απλή και είναι αυτός ο άνθρωπος πια που έχει παραιτηθεί, έχει αποφασίσει ότι εντάξει, τελείωσε τώρα, ναι, ναι. Τελείωσε, αυτό ήταν ας πούμε. Εντάξει, για τη Μαριλίτα δεν έχω λόγια, της έχω εκφράσει τον απέραντο θαυμασμό μου για το ταλέντο της και στο θάνατο του Νικηφόρου ήσουν συγκλονιστική πάλι και για μια ακόμα φορά. Ευχαριστώ. Αλλά και μου λέγανε τα παιδιά, με την άδειά σου θα το πω, ότι το αρχικό σενάριο ήταν ότι στο τέλος ο Μαθιός λέει στη Βασιλική «Σ' αγαπώ» και πεθαίνει. Και ο Δημήτρης του άλλαξε και της είπε «Το απλό σου πάνε τα μαλάκια σου έτσι» και το έκανες ακόμα πιο... δηλαδή όχι δραματικό, ακόμα πιο αβάσταχτο και συγκινητικό. Γιατί έδειχνε ότι είναι πια ήδη κάπου αλλού με αυτή τη σκέψη. Όχι, είναι αυτές οι λεπτομέρειες, οι πραγματικές μικρές λεπτομέρειες στη ζωή που μας δείχνουν πραγματικά αυτό που χάνουμε. Περισσότερα από τα γενικά μεγάλα λόγια, ένα απλό πράγμα, μια απλή εικόνα. Αυτό που θα χάσω, ναι. Και εγώ αυτό που θα χάσω, αυτόν που θα μου λέει αυτό. Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα γενικό σ' αγαπώ. Και τώρα και εγώ που το είδα συγκινήθηκα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το τέλος. Και για αυτό το τέλος θέλω λοιπόν να μιλήσουμε. Βεβαίως να θυμίσω ότι αύριο είναι το με διπλό επεισόδιο. Ο Σασμός κλείνει τον κύκλο του. Ρίχνει την αυλαία μιας τριετούς πολύ επιτυχημένης πορείας. Με χαρά βεβαίως, με το γάμο. Έτσι. Έρχεται ο Σασμός. Επιτέλους έρχεται ο Σασμός. Εμείς δεν το πιστεύουμε ακόμα ότι έχουμε τελειώσει. Πραγματικά, να παίξει και το αυριανό επεισόδιο. Και να το πιστέψετε. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να το πιστεύουμε. Γιατί μπήκε στη ζωή μας ο Σασμός. Γνωρίσαμε ανθρώπους, μάθαμε πολλά πράγματα για την υποκριτική. Μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε σοβαρές σκηνές με πολύ βάθος. Για καλή μας τύχη βρεθήκαμε σε αυτό το καράβι και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πώς σας φάνηκε σας το φινάλε της δικής σας ιστορίας, μιας και αυτό μπορούμε να... Που πεθαίνει ο Μαθιός, ε. Ναι, γιατί ο κόσμος έχει θυμώσει πολύ με αυτό, Έχω πάρει εκατοντάδες μηνύματα που όλοι λένε δεν έπρεπε να πεθάνει ο Μαθιός. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σαν να βρει και ο κόσμος ευκαιρία κάπως να μου πει και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Απ' την άλλη, κι εγώ όταν το άκουσα, κάπως λέω, θα πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Απ' την άλλη όμως, το να έσβηνε και κάπως ότι θα πήγαινε φυλακή και θα έβγαινε, αυτό είναι πιο τραγικό. Είναι τραγικό, τα μηνύματα λένε μέσα ότι κλάψαμε, δηλαδή έκλαψε ο άντρας μου που δεν κλαίει με τίποτα, δηλαδή κλάψανε γυναίκες, κλάψανε άντρες και πιστεύω η μυθοπλασία γι' αυτό υπάρχει, για να μπορούμε να κλαίμε και να καθαρίζουμε την ψυχή μας από κάτι το οποίο μας βαραίνει, χωρίς να χρειάζεται οπωσδήποτε να συμμετέχουμε εμείς. Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι και εγώ στην αρχή σοκαρίστηκα και που θα γινόταν αυτό και που θα έμενε η Βασιλική τελικά πραγματικά μόνη, όπως ξεκίνησε και ακόμη πιο βαθιά. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια απόφαση που τελικά μας έδωσε πράγματα και νομίζω ότι η εξέγερση του κόσμου μοιάζει λίγο με το πώς όταν μας συμβαίνει κάτι πραγματικά πολύ άσχημο στη ζωή μας και ένα σωρός από άσχημα γεγονότα, τα βάζουμε, ξέρω εγώ, με τη μοίρα μας, με τον Θεό, με αυτά τα μεγάλα πράγματα που μας υπερβαίνουν. Έτσι και ο θεατής θα τα βάλει με τον σεναριογράφο, που είναι ο Θεός των ηρώων. Βεβαίως. Κάπως πρέπει να βρίσει το. Βεβαίως, βεβαίως. Και γιατί ο κύριος Λάλλος, μου λένε, δεν ύψωσε ανάστημα να πει στον σεναριογράφο, όχι. Ο Μαθιός δεν θα πεθάνει. Δεν είναι η θέση του. Δεν είναι έτσι. Επίσης, ναι, γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, όπως λέει και ο Δημήτρης πολύ σωστά, στη φυλακή θα κατέληγε μετά την ομολογία της πράξης του για το φόνο του Στεφανή. Ήταν ένα πικρό τέλος, κατά άλλους ήταν ένα δίκαιο τέλος βέβαια, γιατί ήρθε η λεγόμενη, όχι κάθαρση, ξέρεις, η θεία δίκη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πλήρωσε κάπως. Πλήρωσε, ναι. Πάντως, όσο αφορά την δραματουργία και τη μυθοπλασία, το ότι δημιουργήθηκαν αυτά τα έντονα συναισθήματα στον κόσμο, νομίζω ότι αυτό ψάχνει ένα καλό έργο, να μας συγκινήσει.
με οποιοδήποτε τρόπο. Ας μας εξοργήσει και λίγο, δεν πειράζει. Mm. Έτσι είναι. Νομίζω... Πάντως δημιουργήσατε πραγματικά πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Πραγματικά ήταν, νομίζω, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, έκλαψε όλη η Ελλάδα το βράδυ. Πραγματικά έκλαψε όλη η Ελλάδα εκείνο το βράδυ. Και τα παιδιά έκλαψαν την παράσταση, εγώ θα πω με έναν τρόπο, σε σχέση με την αγάπη του κόσμου για αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Δηλαδή, δεν ξέρω πότε το καταλάβατε, νομίζω από την αρχή σχεδόν αυτό. Από την αρχή έτσι ο κόσμος άρχισε να εκφράζεται πολύ έντονα. Δημιουργήθηκαν διάφορα fan club. Μαριλίτα Δημήτρης, Μαθιός Βασιλική, Μαθιός Τιμ, Βασιλική Τιμ. Βασιλική Μάθιο. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε και μας στέλναν κάθε μέρα δημιουργίες που φτιάχνανε εμάς. Ναι, ναι, ναι. Εξοδεύανε ώρες από τη ζωή τους καθημερινά. Το ξέρω. Και ήταν ωραίο γιατί. Όπως δημιουργήθηκαν βέβαια και για τα άλλα ζευγάρια. Φυσικά, μα όλα τα ζευγάρια. Φυσικά, φυσικά. Και όσο μας δίνανε, τόσο νιώθαμε κι εμείς μεγαλύτερη ευθύνη να ανταποκριθούμε σε αυτό που και οι ίδιοι θέλανε. Και έτσι, ας πούμε, υπήρχε μια αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εμάς και στο κοινό. Γιατί και το καθημερινό είναι και μια δυναμική διαδικασία. Φυσικά. Έτσι. Και κάπως ήταν απολαυστικό. Εγώ έτσι κάπως το έζησα. Τι θα κάνετε. Α, πριν πάμε στα θεατρικά σας, θέλω να πω ότι ο Δημήτρης θα είναι ξανά μαζί μας στη Μυθοπλασία του Α το χειμώνα σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Πάρα πολύ δυνατό ρόλο. Δεν μπορώ να πω πολλά. Εντάξει, τον τιμωρώ. Το κρυμμα... το έχουμε. Α, μπορώ να τα πω. Τον τιμωρώ, δεν μπορείς να τον πεις. Μπορώ. Βέβαια, βέβαια. Αν έκανα εγώ τη σποϊλάρα τώρα. Εντάξει, λίγο έκανα. Ο τιμωρός. Λοιπόν, ο Δημήτρης Λάλλος σε την επόμενη σεζόν στον Α θα είναι ο τιμωρός. Σε μία ολοκένουργια σειρά. Την περιμένουμε όπως και πώς. Δεν ξέρω πόσα μπορείς να πεις για τον τιμωρό. Μπορώ να πω κάποια πράγματα. Θα είναι ένα σύγχρονο έργο. Okay. Δεν θα είναι εποχής. Στην πραγματικότητα είναι μια περιπέτεια, είναι μια ιστορία εκδίκησης. Όπου αυτός ο άνθρωπος αδικείται, του κλέβουν την νιώτη γιατί τον φυλακίζουν από πολύ μικρό και έτσι γαλουχείται μέσα στη φυλακή, βγαίνει μέσα από τη φυλακή πια, πολύ πλούσιος γιατί τα κατάφερε με άλλους τρόπους να βγάλει λεφτά και γυρίζει πίσω για να πάρει, όχι να εκδικηθεί, αλλά να ζητήσει δικαιοσύνη. Μάλιστα. Διότι, αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθεί να εκδικηθεί αυτός ο άνθρωπος έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερα κακά από ό,τι έχουν κάνει στον ίδιο. Επομένως, δεν είναι εκδίκηση, είναι δικαιοσύνη αυτό που ζητάει. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ σύγχρονο έργο, με πολύ σύγχρονη σκηνοθετική ματιά από τον Μιχάλη τον Κωνσταντάτο, που θα είναι ο σκηνοθέτης της σειράς. Ο Γιάννης ο Καραγιάννης θα είναι στην παραγωγή, δηλαδή, και όπως και με το Σασμό. Ανυπομονούμε, θα έχουμε γυρίσματα στο Μαρόκο, στην Ελλάδα. Oh. Θα γίνει, νομίζω, κάτι το οποίο εδώ και πολύ, σχεδόν 2 χρόνια το συζητάμε και με τον κύριο Καραγιάννη, να κάνουμε κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα είναι έτσι πώς δυνατό. Και πώς. Και θα συνεργαστείτε και στο θέατρο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, θα συνεργαστούμε και στο θέατρο. Θα κάνουμε μία παράσταση. Κάτι έτσι καινούριο για μας, που θα είναι μουσικοθεατρική παράσταση. Θα είναι στο Ηρώδειο στις 6 Οκτωβρίου. Ναι. Ναι. Οι ποιητές του Ονείρου. Είναι για τους δύο πολύ βασικούς πρωταγωνιστές εκείνου του αιώνα. Είναι τους ρομαντικούς, ας ναι, πούμε, εκπροσώπους της μουσικής και της συγγραφής, βέβαια, στις γυναίκες. Σοπέν και Ζορ Σάνδι. Ζορ Σάνδι, που θα την κάνει η Μαριλίτα, από τις πιο σπουδαίες συγγραφείς που υπήρχαν τότε. Βεβαίως. Ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε παντελόνι. Ζήτησε. Μα και το Ζορ Σάντ είναι ψευδώνυμο που παραπέμπει σε άντρα επίτηδες για να μπορεί να κυκλοφορεί τα έργα της, γιατί τότε δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να είναι μυθιστοριογράφοι, να κινούνται στους κύκλους ελεύθερα τη διανόηση. Πολύ σωστό. Οπότε γι' αυτό υιοθέτησε αυτό το όνομα, δεν είναι το πραγματικό τη. Πάντως είναι μια. Ο Δύο Ηρώδου Αττικού, συγγνώμη, σε διάκοψα, Δημήτρη μου, Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Με ορχήστρα του Παρισιού Εν Χόρδον, με έναν σκηνοθέτη εκπληκτικό Πολωνό, ο οποίος θα μας σκηνοθετήσει, ο οποίος είναι ο Γιάρος Κίλιαν και ήταν μαθητής του Μπρουκ. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Βαρσοβίας. Συνεργάζεται με την Όπερα της Βαρσοβίας. Έχει τεράστιο βιογραφικό. Και ελπίζουμε να μας κάνει μια πολύ ωραία δουλειά με την Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, την εξαιρετική αυτή Τατιάνα, που είναι, διάσημη πιανίστρια. Που είναι πραγματικά σε διεθνή επίπεδο αναγνωρισμένη. Και σίγουρα ο σκηνοθέτης αυτός, με αυτό το τεράστιο βιογραφικό, νομίζω ότι θα δώσει σε αυτό το θέατρο, το οποίο είναι εμπειρία, και γι' αυτό εγώ πάντα παροτρύνω τον κόσμο να
να συμμετέχει σε τέτοιες παραστάσεις, γιατί είναι παραστάσεις εμπειρία. Ναι. Δεν είναι απλά να δεις ένα θέατρο, είναι να ζήσεις το ηρώδιο, να ακούσεις τη μουσική μέσα σε αυτά τα... Σε αυτό το κτίριο, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι μία παράσταση, έτσι. Μία παράσταση. Άλλα κοινά σχέδια έπονται κάτι. Γιατί φαντάζομαι θα έχετε δεχτεί πολλές προτάσεις. Ναι, σίγουρα έχουμε δεχτεί προτάσεις, αλλά εμείς θέλουμε να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο θα μας εκφράζει και τους δύο, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό και να είναι πάλι εξίσου δυνατό όπως αυτό που κάναμε με το Σασμό. Πολύ σωστά, γιατί πια ο πύχης, ναι, καταλαβαίνω ψηλά, πολύ καλά, είναι πολύ ψηλά. Η δυναμική μας δεν έχει εξαντληθεί, θεωρούμε. Μέσα, δηλαδή μεταξύ μας όπως το βλέπουμε, δεν εννοώ σε σχέση με τον κόσμο που έτσι καλώς περιμένει πράγματα, εννοώ στη δημιουργικότητά μας μεταξύ μας καλλιτεχνικά. Οπότε σίγουρα θα σχεδιάσουμε και θα έρθουν πράγματα. Καλώς εχόδων βέβαια το αρχικά πράγμα. Αρχικά έχουμε το ηρώδιο, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Είναι τεράστια παραγωγή. Γιατί θα έρθουν και από το εξωτερικό. Τα έγχορα θα έρθουν από το εξωτερικό. Έχουμε να κάνουμε μια σύνθεση τεράστια. Το καταλαβαίνω. Έχετε κάνει focus εκεί και το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, επίσης, φέτος έχουμε δύο δουλειές, οι οποίες μας φαίνεται περίεργο που θα είμαστε χωριστά στην τηλεόραση. Ναι. Μας φαίνεται πολύ εσύ περίεργο. Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ θα είμαι σε μια σειρά που θα παιχτεί στον Αντένα. Είναι η Dr. Foster, αν ξέρεις τη σειρά του Netflix. Του BBC. Του BBC. Που παίχτηκε στο Netflix, παίζονταν στο Netflix, του BBC. Θα είναι το φορμάτ αυτό, με τον έλεγχο του BBC όλο, φτιαγμένο όμως, διασκευασμένο για την Ελλάδα από το Γιάννη τον Σκαραγκά, το σεναριογράφο. Mm-hmm. Θα το σκηνοθετήσει ο Αλέκος ο Κυράνης, που και κάνει το «Κάνω ότι κοιμάσαι». Βεβαίως. Καταπληκτικό. Είναι εξαιρετικό team. Η Άννα Λεμπέση κάνει παραγωγή. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο. Εγώ θα είμαι η Dr. Foster, τέλος πάντων, το ελληνικότερο, που δεν ξέρω πώς θα είναι ο τίτλος ακόμα. Και ίσως όταν βάζεις δύο πλάνα μαζί από τον Τιμωρό και τον Dr. Foster, μπορεί να είναι σαν να συνομιλούμε. Όπως κάνεις split screen. Θα παίζει μισό-μισό. Πρέπει να είμαστε με τα τηλεκοντρόλ έτσι και το σκεφτήκαμε ότι μπορεί να μας βάλουν απέναντι. Εντάξει. Αυτό ωραίο είναι. Πάει να πει ότι. Θα μας βλέπουν στην επανάληψη. Καλά. Δεν είναι καλά τα web. Βασίλη μου, θέλεις να δούμε μαζί με τα παιδιά το rap party του Σασμού ή θέλεις να το δούμε μαζί, λοιπόν? Έγινε ένα πολύ ωραίο rap party για το τέλος των γυρισμάτων του Σασμού. Το Γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάμε να το δούμε μαζί με τους καλεσμένους μας. Υπάρχει μυστικό επιτυχίας για μια σειρά. Η επιτυχία δεν είναι μόνο τα νούμερα. Επιτυχία είναι να είσαι παρόν σε μια δουλειά που ξοδεύεις 12 ώρες τη μέρα κάθε μέρα για 3 χρόνια και όταν τελειώνει να σκέφτεσαι ότι ήσουν εκεί και ότι κάτι συνέβη μέσα σου. Εγώ θα σας πω ότι τον εγγονό μου, δηλαδή το γιο του Ορφέα, τον είδα, είναι 3 χρόνια, γεννήθηκε μέσα στο Σασμό, τον είδα λίγες φορές. Έβλεπα περισσότερο τους συναδέλφους, τα παιδιά τους, των συνεργείων. Τι κρατάτε από την Καλλιόπη? Όλα. Κυρίως την αγάπη της προς τα παιδιά της. Ζω. Ζω, δεν πέθανε, ζω. Το δρόμο όταν σας έβλεπαν, τι σας λέγανε? Το καταπληκτικό ήταν με τις σοκοφρέτες που μου μοιράζανε από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια. Αλλά ένα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, έχω μπει σε ένα λεωφορείο. Ο οδηγός με βλέπει, έρχεται πίσω και μου λέει πόνος και έφυγε. Το οποίο ήταν τρομερό, ήταν σαν ένα βραβείο. Αυτό που ήθελα να δώσω είχε έναν αποδέκτη. Δεν το περιμέναμε τότε που μας φώναζε η Μιράντα με τον Κώστα τον Κωστόπουλο ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη επιτυχία. Και ξαφνικά άρχισαμε να βγαίνουμε έξω και ο κόσμος, ακόμα και εμείς που είχαμε δεύτερους ρόλους, ας πούμε, όπως και να μας βλέπαν, μας γνωρίζανε. Και εκεί λες, τι γίνεται? Είχα αποφασίσει να το ζήσω. Μέχρι τελευταία στιγμή, λοιπόν, το έζησα. Αυτό μόνο χαρά μου έδωσε και το δικαίωμα να δω πράγματα από τον εαυτό μου που και εγώ δεν τα περιμένα. Οι πολύ δραματικές σκηνές ήταν πολύ δύσκολες. Γιατί για να το γράψεις αυτό το τραγικό πράγμα, ας πούμε, το θάνατο του Μαθιού, πρέπει να το νιώσεις μέσα εδώ, να ανασύρεις μνήμες παλιές από δικούς σου ανθρώπους που φύγανε. Δεν γίνονται δύο σειρές συχνά και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που την κάναμε. Εγώ νιώθω διπλά συγκινημένος και ως κριτικός και ως διευθύνων σύμβουλος του Α, γιατί καταφέραμε και για 3 χρόνια
δώσαμε στο κοινό μια σειρά ιδιαίτερα προσεγμένη. Γι' αυτό και το κοινό μας το ανταπέδωσε με πολύ μεγάλη αγάπη και το ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αύριο λοιπόν ο Σασμός ρίχνει αυλαία στις 9 το βράδυ με διπλό επεισόδιο και με το γάμο φυσικά που θα φέρει τον πολυπόθητο Σασμό. Λοιπόν, πάμε στα δώρα σας, Δημήτρη και Μαριλίτα. Δεν είναι ανάγκη. Όχι, συλλογή. Το βλέμμα τους λέει αυτά για τα δώρα. Εμείς με τα δώρα ερχόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι για τον Δημήτρη, αυτό είναι για τη Μαριλίτα. Έχουν ένα κοινό παρονομαστή, έχουν και τα δύο γεύση Κρήτης και άρωμα Κρήτης. Είναι εμπνευσμένα, έχουν να κάνουν λίγο με φεστό. Αυτός είναι ο Μινόταυρος. Πολύ ωραία. Και αυτά τα σκουλαρίκια είναι ο δίσκο. Όχι, ανάποδα. Νομίζω ότι κάποιο λάθος έχει. Λίγο ανάποδα. Λίγο ανάποδα, Δημήτρη. Μου τα έδωσες λάθος, βρε Δημήτρη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μαριλίτα, δώσε το Μινόταυρο. Δεν έχει τρύπεσαι. Δεν έχει. Άντε πάρε. Λοιπόν, ο Μινόταυρος είναι για τον κύριο Λάλο. Κοίτα, είναι σύμβολο δύναμης, έτσι. Εγώ μη σου πω ότι σε φαντάστηκα σε καμιά επίδαυρο αυτό ότι μπορεί να σου άμα πάω να το αυτό. Πάντα μας παίρνεις όμορφα κόσμο. Τα σκουλαρίκια δεν είναι πολύ ωραία με το δίσκο της φεστού. Είναι καταπληκτικά, ρε παιδιά. Δεν είναι πολύ ωραία. Είσαι φοβερή στην επιλογή δώρων. Μαζί, ωραία. Τα δώσαμε λίγο ανάποδα, δεν πειράζει, αποκαταστάθηκε η... Σας ευχόμαστε ένα καλοκαίρι υπέροχο, με υγεία, με ανεμελιά, με χαρά. Και στις 6 Οκτωβρίου θυμίζουμε στο η παράσταση Ζόζεν Φρέντρικ στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Και ό,τι και αν κάνετε, τηλεοπτικό, θεατρικό, να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Μας χαρίσατε μοναδικές στιγμές. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.